τι είναι το InSavior App, πώς προέκυψε και σε τι χρησιμεύει. Επομένως, όταν μια γυναίκα κινδυνεύει, χρειάζεται αμεσότητα και έμπραχτη βοήθεια. Με κερασάκι στην τούρτα την υπόθεση της Sarah Everard στο Λονδίνο, που τούτη η κοπέλα ήταν ξεκάθαρα επέθανε από γυναικοκτονία. Σου έτυχε ποτέ να νιώσεις ανασφάλεια ως γυναίκα? Πολλές φορές. Που τούτο βέβαια άλλαξε, αλλά ακόμα και ότι κατά τη διάρκεια της μέρας δεν είσαι ασφαλής. Μεγαλώνουμε ενήλικες που είναι δυστυχισμένοι, καταπιεσμένοι, που γίνονται στο τέλος διθύητες. Παραδείγματος χάρη, Χριστιανά, μέλος της κοινότητας, να με στείλει μήνυμα, να με πιάει τηλέφωνο, να πει: Δήμητρα, μου σκέφτηκες το τούτο να βοηθήσει την κοινότητα. Πολλά ωραία ιδέα. Κάνουμε meeting να το βάλουμε μέσα στην κοινότητα. Η δύναμη βρίσκεται σε μένα, σε σένα, στην κοινότητα. Σκέφτηκες να κάνεις αντίστοιχη εφαρμογή για τους άντρες? Είναι η πρώτη εκδήλωση της InSavior, η πρώτη και διαζώσης εκδήλωση της InSavior, που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας. Είναι δωρεάν. Να υπάρχει θετικός αντίκτυπος να αλλάξουμε τη ζωή έστω και μιας γυναίκας. Έστω και μια γυναίκα να σωθεί, λόγω της InSavior επετύχαμε τον σκόπο μας. Το συγκεκριμένο επεισόδιο το αφιερώνουμε σε όλες τις γυναίκες που δεν είναι ανάμεσά μας, λόγω του ότι έφυγαν ως θύματα κακοποίησης και βίας. Ακόμη ένα Youth Inspire. Σήμερα μαζί μου η Δήμητρα Ανδρέου. Γεια σου, Δήμητρα μου. Γεια σου, Χριστιανά μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Θέλουμε να μάθουμε καταρχάς ποια είσαι και μετά θα μπούμε έτσι σε λεπτομέρεια για το τι είναι το InSavior App, πώς προέκυψε και σε τι χρησιμεύει. Φυσικά. Ονομάζομαι Δήμητρα Ανδρέου. Μένω Λάρνα, Καναλάει, καταγωγή μου από την επαρχία Ναμοχώστου. Από πού? Από τα Λιμιά και την Αγκαστίνα. Μάλιστα. Έχω σπουδάσει κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Αλλά τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τη δημιουργία της εφαρμογής InSavior. Σπουδές Κύπρων, εξωτερικών? Ναι, βασικά το πτυχίο μου έκανα το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπούδασα κοινωνιολογία. Και μετά πήγα Αγγλία για το μάστερ μου, που ήταν το HR μας. Μάλιστα. Αδέρφια? Έχω μια αδερφή, τη Χαρά, ένα χρόνο πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη. Εσύ πόσον είσαι? Α, λέμε τα ζετούτα, οκ. 29. Μια χαρά. Και πώς προέκυψε τούτον το application που, εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά μεγαλώνει κιόλας, ο κόσμος το μαθαίνει περισσότερο, αλλά θέλω έτσι να πιάσουμε από την αρχή. Τι είναι το InSavior καταρχάς, για όσους και όσες δεν το έχουν ξανακούσει, και πώς προέκυψε ως ιδέα? Λοιπόν, το InSavior είναι μία εφαρμογή για την ασφάλεια και την προστασία των γυναικών. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι στο σπίτι, δηλαδή ανεξαρτήτου, γενικά η γυναίκα δυστυχώς αντιμετωπίζει το θέμα της ανασφάλειας, του φόβου και της επικινδυνότητας, ας πούμε, όπου και να πάει, είτε στο σπίτι, είτε έξω στο δρόμο. Επομένως, όταν μια γυναίκα κινδυνεύει, χρειάζεται αμεσότητα και έμπραχτη βοήθεια, που είναι κάτι που λείπει. Επομένως, η InSavior με το πάτημα ενός κουμπιού δικτυώνει όλες τις γυναίκες που έχουν την εφαρμογή και βρίσκονται κοντά σου τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, στέλνει σημασσός, χάρτη και πλοήγηση στα μέλη της InSavior που βρίσκονται κοντά σου για να σου προσφέρουν αμεσότητα. Και να πούμε ότι τα μέλη της InSavior είναι μόνο γυναίκες. Ναι, είναι μόνο γυναίκες. Και πώς γεννήθηκε τούτη η ιδέα? Δηλαδή, πάρ μας λίγο στην αρχή, σε αρχική σύλληψη. Ναι. Το 21, Χριστιανά μου, αν θυμάσαι και εσύ, εν καιρών πανδημίας, δεν ξέρω τι έγινε. Έγινε ένας χαμός από θέμα. Έβλεπε συνέχεια γυναικοκτονίες, κυρίως στην Ελλάδα, που μεγάλες σελίδες όπως είναι οι υπέροχες γυναίκες. Και αυξημένα ποσοστά επίσης ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως προς γυναίκες. Ναι, προς γυναίκες, αλλά και οι γυναικοκτονίες, βιασμοί, παρενοχλήσεις. Δηλαδή ήταν ένας χαμός, μπορεί να πω και κόλαση, θεωρώ ότι είναι μια υπερβολική. Ήταν το ένα μετά το άλλο. Με κερασάκι στην τούρτα την υπόθεση της Sarah Everard στο Λονδίνο, που τούτη η κοπέλα ήταν ξεκάθαρα
πέθανε από γυναικοκτονία. Γιατί? Πέθανε από κάποιον άντρα άγνωστον της, έναν άντρα αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ήθελε απλά να σκοτώσει μια γυναίκα. Και είχε προσχεδιασμένο τον το σχέδιο, πήγαινε σε ένα σημείο, σε έναν πάρκο, για να βρει μια ευκαιρία να δολοφονήσει κάποια. Στην αρχή να απαγάγει, να βιάσει και στο τέλος να απαγχωνίσει κάποια γυναίκα. Καταλαβες. Επομένως, εγώ συγκλονίστηκα και έλεγα, καλά ρε παιδιά, η Σάρα εκείνη την ώρα, αν είχε άλλες κοπέλες στο πάρκο, αν είχε άλλους ανθρώπους κοντά της, να μπορούσε να σωθεί. Αλλά επειδή λείπει δικτύωση στις κρίσιμες στιγμές, δηλαδή όποτε μας συμβεί κάτι κακό, δυστυχώς καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Και να νιώθουμε γίνον το φόβο, την ανασφάλεια μόνοι μας. Επειδή λείπει δικτύωση στις κρίσιμες στιγμές. Τούτο που λέω είναι ότι έχουμε συγγενείς, ανθρώπους που μας αγαπούν, ο πλήστος κόσμος, γιατί ο κόσμος που είναι μόνος του. Όμως όταν αντιμετωπίζουμε κάτι δύσκολο, δεν υπάρχει δικτύωση, δεν έχει κανένα να μας βοηθήσει. Και η αστυνομία θέλει κάποιον χρόνο να έρθει. Ώσπου να καλεστεί η αστυνομία και να έρθει, υπάρχει έναν κενό που μπορεί να καταστεί κρίσιμο και στο τέλος να επηρεάσει την υπόθεση αρνητικά προς τον άνθρωπο που κινδυνεύει. Επομένως, η Savior δημιουργήθηκε για να καλύπτει το κενό που δημιουργείται από το θύμα, από τον άνθρωπο, από τη γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια προς την αστυνομία, με το πάτημα ενός κουμπιού. Και τρέχει τώρα πόσον καιρό, περίπου. Τώρα το Δεκέμβριο κλείουμε ένα χρόνο. Υπάρχει πολλά μεγάλη προσπάθεια πίσω από την Insever και πολλοί σκόπος που φαίνεται στον κόσμο, συνεχόμενος καθημερινός αγώνας, αλλά είμαστε στην αρχή και πάμε πολλά καλά. Απλά είναι μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι που λέμε. Πόσα άτομα είναι πίσω από το InSavior, εκτός από εσένα? Ναι, είμαστε μια μικρή ομάδα 3-4 ατόμων, αλλά πραγματικά τα άτομα που δίπλα μου είναι πολλά αξιακά άτομα και άτομα που βοηθούν επειδή νιώθουν το σκοπό όπως το νιώθω. Και πολλά σημαντικό για εμένα να συνεργάζομαι με έτσι άτομα. Στον ένα χρόνο λειτουργίας, ας πούμε, του InSavior App, τι μας λένε οι ενδείξεις, ότι όντως είναι ένα εργαλείο που βοηθά, που δίνει ασφάλεια, που παρέχει τούτον τη δικτύωση που λες εσύ στις κοπέλες, στις γυναίκες που πιθανόν να είναι σε κίνδυνο? Ναι, γενικά πήραμε πάρα πολλά θετικά και συγκινητικά feedback, μπορώ να πω, που γυναίκες άγνωστες και σε Ελλάδα και σε Κύπρο, γιατί να πούμε ότι η InSavior υπάρχει και στην Ελλάδα, που μας στέλνουν ευχαριστώ, πόσο ανακουφισμένες νιώθουν και πόσο χαρούμενες, αν θέλεις, νιώθουν, που λίγο έρχεται σε αντίθεση τούτο, γιατί δημιουργήσαμε μια εφαρμογή αναγκαστικά στο τέλος της ημέρας για την ασφάλεια που δεν έπρεπε να τη δημιουργήσουμε. Καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Ναι. Αλλά στέλνουν μας να μας πούν πόσο ανακουφισμένες νιώθουν και πώς όντως μπορεί να βοηθήσει μια κοινότητα γυναικών ουσιαστικά. Γιατί InSavior, η δύναμη της InSavior βρίσκεται στην κοινότητα, στις γυναίκες. Και εν τούτη διαφορά μας που διάφορες άλλες ενέργειες που δημιουργηθήκαν για να βοηθήσουν, ας πούμε, τη γυναίκα. Αγκάλιασε την ο κόσμος, Χριστιανά μου, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι για να είναι αποτελεσματική εφαρμογή χρειαζόμαστε πυκνότητα. Δηλαδή, πολλές γυναίκες ανά πόλη, παραδείγματος χάρη Λάρνακα, Λευκοσία, Λεμεσό, να έχει πολλές κοπέλες, ώστε μη κάκο να ζητήσεις βοήθεια, να μην ανταποκριθεί μια, να ανταποκριθεί 10. Γι' αυτό είναι συνεχόμενη προσπάθεια μέχρι να το καταφέρουμε. Απλά γενικά το κόνσεπτ αγκαλιάστηκε και από διάφορους οργανισμούς, έχω να σου πω, και αναγνωρίστηκε η InSavior σε ένα χρόνο, αλλά και από τον κόσμο των απλών, τις γυναίκες που είναι και γυναίκες που μας ενδιαφέρουν. Είναι ικανοποιητικό ο αριθμός των γυναικών που εγγράφηκαν στην εφαρμογή μέχρι τώρα, ή είναι μικρός? Είναι μικρός ακόμα. Έχουμε 2.300 downloads στην InSavior. Απλά, όπως είπα, αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεσαι πυκνότητα για να λειτουργήσει η εφαρμογή που είναι στο χέρι μας. Να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά, κιόλας. Φυσικά. Ναι. Ναι, αποτελεσματικά. Σου έτυχε ποτέ να νιώσεις ανασφάλεια ως γυναίκα? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Ιδίως να πρέπει, ας πούμε, να πάω στο αυτοκίνητο μου το βράδυ, ή
να περπατήσω μια απόσταση μόνη μου. Έχω να σου πω κυρίως ότι όταν πάω Αθήνα, που in Savior η αρχή μου σκέψη για την Αθήνα όταν την έφτιαχνα, και για την Αθήνα και για το Λονδίνο λόγω της Σάρας. Νιώθεις περισσότερη ανασφάλεια. Απίστευτη ανασφάλεια. Πραγματικά είναι, βλέπεις δεξιά-αριστερά, βάλεις το σταυρό σου Παναγιά μου να πάω στο ξενοδοχείο να πούμε που μένω, είτε δημόσιες συγκοινωνίες, είτε στο δρόμο να περπατάς. Και έχω να σου πω ότι πριν ένα-δύο μήνες επί Αθήνα και έκανα έτσι μια πρόχειρη συνέντευξη στο δρόμο με γυναίκες, περαστικές κοπέλες και ρωτούσα τους την ερώτηση. Πώς νιώθεις όταν περπατάς ή όταν χρησιμοποιάς τις δημόσιες συγκοινωνίες μόνη σου? Το βιντεάκι δεν το ανέβασα ακόμα, θα το ανεβάζω. Και είναι απίστευτες. Είναι φόβος, τρόμος, ανασφάλεια, όλες, ανεξαιρέτως. Και τούτο θεωρούμε το φυσιολογικό. Ενώ είναι φυσιολογικό. Δεν θα έπρεπε να είναι. Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι η κανονικότητά μας. Καθόλου. Και εγώ ως γυναίκα 31 ετών, εντάξει, ίσως τα περισσότερα χρόνια τα προηγούμενα, λόγω και του, δεν ξέρω, της άγνοιας κινδύνου, ένιωθα έτσι ασφάλεια και να κυκλοφορώ το βράδυ μόνη μου κτλ. Αλλά τα τελευταία χρόνια όντως με τα όσα ακούω γύρω μου και υπαρκτός κίνδυνος να μην υπάρχει, πραγματικός ας πούμε, αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Ναι. Αν είσαι γυναίκα κυρίως και αν περπατάς μόνη σου και κυρίως τις βραδινές ώρες, που τούτο βέβαια άλλαξε, αλλά ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέρας δεν είσαι ασφαλής. Ναι, δυστυχώς ισχύει. Ως κοινωνιολόγος, θεωρείς πού οφείλεται τούτη η αύξηση της ανασφάλειας, η οποία προκύπτει βέβαια από τον κίνδυνο, δηλαδή από το τι συμβαίνει εκεί έξω? Κοίταξε, θεωρώ... Ο κόσμος ως που πάει, δεν ξέρω, τόσες πολλές οι ευθύνες, τόσο στρεσαρισμένη η καθημερινότητα μας που βλέπεις ότι πολλοί κόσμος δεν είναι καλά ψυχικά, ψυχολογικά. Επομένως, αυξήθηκε η βία και γενικά και η πολιτεία στηρίζει. Γενικά θεωρώ ότι όλα αρχίζουν από τον καιρό που είμαστε μικροί. Λείπει παιδεία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μεγαλώνουμε παιδιά, μωρά, όπως θέλεις, που μπορεί να έχουν κάποιο είδους εκπαίδευση, αλλά λείπει παιδεία, οι αξίες, οι αρχές, οι τρόποι. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους πλέον, να στηρίξουν τον οικογενειακό θεσμό, να στηρίξουν τα παιδιά τους, να τους αγκαλιάσουν, να τους προσφέρουν αγάπη, να ασφάλεια. Και μεγαλώνουμε ενήλικες που είναι δυστυχισμένοι, καταπιεσμένοι, που γίνονται στο τέλος ηθίτες. Ηθίτες που μιλούμε τόσο... Είναι ένας φαύλος κύκλος που πρέπει κάτι να κάνουμε. Θεωρώ να αρχίσουμε από τα σχολεία, γιατί... Είναι ζήτημα παιδείας. Ναι. Και αυτό. Εξήγα μας λίγο πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Πώς μπορεί μια γυναίκα που θα μας δει ή θα μας ακούσει να εγγραφεί, πες μας λίγο τη διαδικασία. Okay. Καταρχάς την InSavior μπορείς να τη βρεις από το App Store ή Google Play, όπως είπα, ή στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, δεν είναι ανοιχτή σε άλλες χώρες για την ώρα. Και όταν την κατεβάσεις πρέπει να περάσεις από μια διαδικασία ταυτοποίησης, γιατί όπως είπαμε είναι μόνο για γυναίκες και ο λόγος που είναι μόνο για γυναίκες, και θέλω να το τονίσω, βάλουμε όλους τους άντρες σε έναν... Ήθελα να το ρωτήσω μετά. Όχι, γιατί περνώ το πάρα πολλά συχνά την ερώτηση. Απλά είναι τόσο λεπτή γραμμή που μπορούμε να φιλτράρουμε. Αν μπει κάποιος άντρας που έχει αντίθετα κινήτρα μέσα, καταστράφηκαν τα πάντα. Η ασφάλεια της κοινότητας μας είναι το number one. Επομένως, δυστυχώς πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Επομένως, την παρούσα φάση δεν μπορούμε να φιλτράρουμε τούτο που είπα, άντρες, αν μπει κάποιος άντρας που... είναι μόνο για γυναίκες που πρέπει να μας ταυτοποιήσουν ότι είναι γυναίκες, είναι η Χριστιανά, ηλικία, αντάδε, με κάποιον κυβερνητικό έγγραφο, για να είμαστε σίγουροι ότι εσύ. Και μη κακόν, Χριστιανά μου, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μπορείς να πατήσεις το SOS κουμπί από το widget. Το widget είναι αυτό που βάζουμε στην αρχική οθόνη του κινητού μας. Μπορούμε να βάλουμε έναν εικονίδιο που χρησιμοποιούμε συχνά. Ναι. Επομένως, αν είναι κλειδωμένο το κινητό, το ενεργοποιάσεις σε 3 δευτερόλεπτα. Αν είναι ξεκλείδωτο σε 1 δευτερόλεπτο με το πάτημα ενός κουμπιού,
Όπως είπα, θα λάβουν ειδοποίηση και οι επαφές έκτακτης ανάγκης, δηλαδή οι δικοί σου άνθρωποι, που εκεί μπορεί να βάλεις και άντρες, γιατί επιλέγεις εσύ ίδια να τους βάλεις, δεν θα έρθει κάποιος άγνωστος. Και η κοινότητα της InSavior, δηλαδή οι γυναίκες που βρίσκονται κοντά σου και δεδομένοι. Μπράβο. Με χάρτη και πλοήγηση. Σε πώς είναι ακτίνα, δηλαδή. Κοίτα, ο στόχος είναι να είναι 5 χιλιόμετρα. Αλλά για να είναι 5 χιλιόμετρα, όπως είπα, χρειαζόμαστε πυκνότητα. Να έχει χιλιάδες κόσμο μέσα η εφαρμογή. Επομένως, τώρα είναι λίγο πιο ανοιχτή η ακτίνα για να μην αφήσουμε κάποια γυναίκα να βοήθητη. Επίσης, σημαντικό είναι να πω ότι εκτός που το SOS που είναι υψίστης σημασίας, είναι και το SOS μέτρια σημασίας που μπορεί να το χρησιμοποιήσει μια κοπέλα που μπορεί, θέλει να πάει στο πάρκινγκ, ας πούμε, και να φοβάται. Γράφει μια ανάρτηση, όπως θα γράψει στο Facebook, και μόλις την κάνει post, πάλι οι κοπέλες που βρίσκονται κοντά σου να λάβουν push notification, χάρτινγκ και πλοήγηση. Ότι βρίσκεσαι εκεί. Ναι, παραδείγματος χάρη είμαι εδώ στα Starbucks και θέλω να πάω στο πάρκινγκ, αλλά νιώθω ασφάλεια, νιώθω ότι κάποιος κάτι πάει χει. Επομένως, μπορεί μια ομάδα κοπέλων ή όποιες κοπέλες βρίσκονται κοντά σου να έρθουν να σε συνοδεύσουν για στο αυτοκίνητο. Γυναικεία αλληλεγγύη εμπράκτος. Μάλιστα. Αυτό είναι το concept. Γυναικεία αλληλεγγύη εμπράκτος, όντως. Θέλω να σε πάω σε εκείνο που μας είπες πριν, διότι όντως φαντάζομαι ότι ο στόχος δεν είναι να ταπελώσουμε όλους τους άντρες εκεί έξω, διότι υπάρχει η πλειοψηφία των ανδρών. Θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι έχουν έτσι αυξημένη και την συνέστηση και δεν είναι βίαιοι. Παρά τα ψηλά ποσοστά βέβαια που βλέπουμε των τελευταίων καιρών άσκησης βίας από άντρες προς γυναίκες. Η απορία μου είναι εάν μια γυναίκα είναι κίνδυνος για μια γυναίκα. Κοίτα, όπως είπα, όταν έλαβα ξανά την ερώτηση. Όχι για να αφισβητήσω εννοείται την εφαρμογή, αλλά ίσως είναι ερωτήσεις που μπορεί να μας έρθουν από τον κόσμο που να μας ακούσει ή να μας δει. Ναι, όταν πατήσεις το κουμπί θα λάβει το κάλεσμα σου μόνο μία γυναίκα. Θα λάβουν πολλές γυναίκες το κάλεσμα σου. Επομένως, όπως είπα, δημιουργούμε δικτύωση. Επομένως, όταν κινδυνεύεις, θα έρθει μια γυναίκα. Να έρθουν πολλές, να έρθουν οι επαφές εκτάκτης ανάγκης, να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Επομένως, δεν υπάρχει τρόπος να κινδυνεύσει. Κατάλαβα. Δηλαδή, να θέλει κάποια κοπέλα να δημιουργήσει κάτι που. Ναι, ναι, διότι. Να σου πω γιατί σου ερωτώ. Διότι. Εντάξει, είναι τώρα για γυναίκες αποκλειστικά, διότι ο στόχος σας είναι τούτος. Τι είπες μου ότι δεν θα βάλουμε μέσα κάποιον που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο, δεδομένου ότι είναι άντρας, ρε παιδί μου. Αλλά αντίστοιχα, μπορεί ανεξαρτήτως φίλου, μια γυναίκα να είναι κίνδυνος για μια άλλη. Γι' αυτό ρωτώ. Φυσικά, απλά να προσθέσω εδώ ότι είναι πιο σπάνιο, έτσι. Ναι. Δεν είναι και στατιστικά αυτό αποδεδειγμένο. Είναι... Απλά, όπως είπα, υπάρχει τούτη η δικλίδα ασφαλείας, αν θέλεις, που τη δικτύωση, και επίσης επαναλαμβάνω. Ότι για να μπει, ανεβάζει προσωπικά στοιχεία και κυβερνητικά έγγραφα. Επομένως, είσαι υπόλογη των πράξεων σου, αν κάνει κάτι τέτοιο μετά. Δυστυχώς, να πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Δεν είναι κάτι επιπόλαιο ή κάτι κατεβάζω μια εφαρμογή και μπαίνω. Έχει ευθύνη. Δήμητρα μου, έχετε κάποια στήριξη από κρατικές δομές ή θεσμούς. Είσαστε σε επαφή, δεν ξέρω, με θεσμούς που μπορούν να βοηθήσουν κιόλας το έργο σας. Κοίτα, γενικά, όπως είπατε, σε τούτον τον χρόνο πήραμε πολύ αναγνώριση. Απλά τούτον που βλέπω που υπάρχει γενικά στην Κύπρο. Μπράβο, τέλειο, πώς τσάμε. Λόγια, όχι πράξεις. Απλά να τονίσω, σημαντικό είναι να τονίσω ότι αντιλαμβάνεσαι, είμαστε μια startup με κοινωνικό αντίκτυπο, InSavior. Τούτον είμαστε. Ήθελα να ρωτήσω, ναι. Τι είναι το entity. Ναι, startup με κοινωνικό αντίκτυπο. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι όταν είσαι μια startup, κυρίως στα αρχικά σου στάδια, χρειάζεσαι στήριξη έμπραχτη και οικονομική μήλο. Γιατί πολλά δύσκολα τα πράγματα να αρχίσεις κάτι. Δύσκολα, όχι ακατόρθωτα βέβαια. Επομένως, το μόνο σώμα, οργανισμό, πώς να το πω, που μας βοήθησε είναι το IT Innovation Center της Τράπεζας Κύπρου, που επιλεχθήκαμε μέσα στις 5 startups για το 23, που μας στήριξαν οικονομικά και θα μας στηρίξει για τώρα τέλος του χρόνου, που είναι μεγάλη ανακούφιση για μας. Όπως είπα, πήραμε στήριξη και από διάφορους άλλους οργανισμούς, αλλά μέχρι εκεί.
που φυσικά χτιμούμε τη βοήθεια, την αναγνώριση, τη δικτύωση που κάναμε, την γνωριμία. Αλλά η έμπρακτη βοήθεια είναι μόνο, έρχεται από το IT Innovation Center της Τράπεζα Κύπρου, που είμαστε και ευγνώμονες για τη βοήθεια. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, πού θέλετε να δείτε το InSavior να φτάνει μέσα στο επόμενο διάστημα, ή τι θα σας ικανοποιούσε, ρε παιδί μου, ως επιτευγμένος στόχος? Ναι. Το όραμα μου όταν σκέφτομαι την InSavior, πριν καν να κάνω τα πρώτα μου βήματα δειλά-δειλά, ήταν να υπάρχει ένα το παγκόσμιο. Γιατί η βία και η ανασφάλεια που νιώθει μια γυναίκα βρίσκεται παντού, ανά το παγκόσμιο, και η InSavior προσφέρει λύση σε ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει σε καμία χώρα τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχουν παρόμοιες άλλες εφαρμογές που δεν προσφέρουν όμως ούτε την κοινότητα που έχει InSavior, ούτε την ολιστική προσέγγιση που θέλουμε να προσφέρουμε εμείς σε αυτό το θέμα. Προσφέρουμε και άλλα πράγματα που δεν τα είπα. Επομένως, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα ανά το παγκόσμιο που θα βοηθά κάθε γυναίκα να νιώθει ασφαλής, και η μία γυναίκα θα μπορεί να βοηθήσει μια άλλη γυναίκα. Και να σημειώσω εδώ ότι, επειδή και τούτη την ερώτηση την λαμβάνω συχνά, ότι δεν εθαρρύνουμε το να πάει μια γυναίκα να εμπλακεί, να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της. Απλά αυτό που λέμε είναι φυσική παρουσία. Όταν μια κοπέλα κινδυνεύει, παραδείγματος χάρη, σε έναν πάρκινγκ και εγώ είμαι κοντά με την παρέα μου, 5-6 άτομα, μίξ, αγόρια, κορίτσια κτλ. Αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη, πάω, τζαμέ, είδα την ειδοποίηση της Μαρία μου, ήρθαμε μέχρι να έρθει η αστυνομία. Ο δράστης μόλις ζημαζεμένα, ξαφνικά 5-6 άτομα, θα φύγει. Η Μαρία να σωθεί. Απλά επειδή εμείς νοιαστήκαμε και η InSavior μας επαρήχε τη δικτύωση που λείπει. Επίσης να πω ότι, όπως είπα, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Είναι κάτι καινοτόμο που και το Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής μας έδωσε το πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης. Επομένως, ο στόχος είναι να πάμε παγκόσμια για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όλες τις γυναίκες. Και ο στόχος μας επίσης είναι να δημιουργήσουμε μια κοινότητα με ανθρώπινη προσέγγιση. Πάλι είναι κάτι που λείπει, γιατί υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, διάφοροι θεσμοί που θέλουν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τη γυναίκα. Απλά βλέπεις ότι υπάρχει μια επιφάνεια, μια διθενιά, ένας κάθος προεπισμός, έτσι λέω και μόνο την καρέκλα, αλλά στην πράξη βοηθώ. Ή κάνω tick the box, γιατί είναι το trend της εποχής να δείχνω ότι στηρίζω τέτοιου είδους ζητήματα. Μπράβο, και ενώ έξω μιλώ, κάνω τα δετά, αλλά μπορεί να πίσω που τη φώτα να με πιάνει μια κοπέλα που κινδυνεύει, να σου πω, μα και μου πίνουν ποτά, πίνουν ποτζί, είναι δουλειά δική μου. Βλέπουμε το πολλά. Επομένως, η InSavior είναι καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία, και τούτο που εθαρρύνω και θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι, παραδείγματος χάρη, Χριστιανά, μέλος της κοινότητας, να με στείλει μήνυμα, να με πιάει τηλέφωνο, να πει: Δήμητρα, μου σκέφτηκε στο τούτο να βοηθήσει την κοινότητα. Πολλά ωραία ιδέα. Κάνουμε meeting να το βάλουμε μέσα στην κοινότητα. Η δύναμη βρίσκεται σε μένα, σε σένα, στην κοινότητα. Ούτε σε κάποια κυβέρνηση, ούτε σε κάποιον οργανισμό, ούτε σε κάποιο. Όπως είπα, κάτι απρόσωπο, επιφανειακό, έτσι. Ναι. Πώς σταματάμε τα φαινόμενα βίας, ή έστω πώς τα περιορίζουμε, πέραν δηλαδή των ιδιωτικών πρωτοβουλειών που στόχον εννοείται έχει να κινητοποιήσουν εμάς ως μονάδες, κατ' επέκταση να γίνουμε μια κοινότητα, αλλά πώς φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι να μειώσουμε τα περιστατικά βίας και να φτιάξουμε επιτέλους μια κοινωνία που να νιώθουμε ασφάλεια? Καταρχάς πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε. Τα ταμπού και τα λοιπά σε μια άλλη παγιάν εποχή, παρόλο που φυσικά αντιλαμβάνουμε διάφορες μορφές βίας, ή επειδή μιλούμε για τη βία ενάντια στις γυναίκες, σε κλειστές κοινωνίες, χωριά και τα λοιπά, ακόμα τα ταμπού είναι πολλά δυνατά, ας πούμε, υπάρχουση, τζαμέ, στεγανά. Πρέπει να εθαρρύνουμε τις γυναίκες να μιλούν. Το κράτος, η πολιτεία να κάνει πιο αυστηρές ποινές, δηλαδή να σκέφτεται 2 και 3 φορές ο άλλος όταν πάει να κάνει το οποιοδήποτε παράπτωμα, ή όταν πάει να ασκήσει βία, ότι ξέρεις, δυνατή η ποινή, με σηκώνει. Και να είμαστε και λίγο πιο, να αγκαλιάζουμε λίγο πιο πολλά τα θύματα, τις επιζήσαντες, τις κοπέλες που περνούν κάτι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είμαστε και εμείς απάνθρωποι με γραφειοκρατίες, με καταθέσεις, με άλλη ψυχή. Ας πούμε γενικά, επειδή
υπάρχει ψυχολογική βία. Και μετά ήταν, το επεισόδιο. Και μετά το επεισόδιο. Αντί να αγκαλιάσεις και να στηρίξεις έμπρακτα τον άνθρωπο, τη γυναίκα που σε χρειάζεται, ταπεινώνεις τη. Στοχεύεται και σε νομοθετική έτσι, εξέλιξη. Δηλαδή, στόχος σας είναι και νομοθετικά να ρυθμιστούν κάποια πράγματα. Κοίταξε, θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια δυνατή κοινότητα γυναικών, που όπως είπα, η δύναμη θα βρίσκεται σε εμάς, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα που μην μπορεί καν να πάει το μυαλό σου τώρα. Η δύναμη πρέπει να καταλάβει απλώς ο κόσμος ότι η δύναμη βρίσκεται σε εμάς. Και εμείς κατεβάζουμε και εμείς ανεβάζουμε τον οποιοδήποτε. Επομένως, γι' αυτόν μιλώ και ξαναμιλώ για τη δύναμη που υπάρχει σε μια κοινότητα γυναικών και για τη δύναμη που θέλει η Insavior να δημιουργήσει μέσω της κοινότητας της, μέσω της ίδιας της γυναίκες, των απλών των κόσμων, εμάς, τις γυναίκες. Σκέφτηκες να κάνεις αντίστοιχη εφαρμογή και για τους άντρες? Γιατί όχι. Υπάρχουν και άλλες και άλλα groups, παραδείγματος χάρη LGBT ή άντρες, ναι, απλά θα είναι, ας πούμε, Insavior για άντρες. Insavior για... θα υπάρχει ένας διαχωρισμός, παρόλο που δεν ακούγεται σωστά, για τον λόγο του που είπα. Η ασφάλεια προέχει και ακόμα αν βράμε τον τρόπο να το φιλτράρουμε. Επομένως, φυσικά, αν με το καλό όταν πετύχει Insavior για γυναίκες, ο επόμενος μου στόχος εμένα είναι τα παιδιά, που να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο που σκέψεις που έχω, γιατί και στα παιδιά πλέον... Υπάρχουν μεγάλη κίνδυνη. Ναι. Και σιγά σιγά και για άλλες ομάδες, γιατί όχι. Σου κάνω τώρα έτσι μια ερώτηση που τη σκέφτομαι έντονα, μιας και είναι εφαρμογή που βρίσκεται σε ένα τηλέφωνο. Θεωρείς ότι περιορίζει λίγο το πώς, το ποιες γυναίκες θα είναι μέσα, ηλικιακά μιλώ τώρα, ότι είπαμε πριν ένας από τους στόχους σας είναι η πυκνότητα. Όμως μπορώ να φανταστώ και γυναίκες ίσως μεγαλύτερων ηλικιών που είναι πιθανόν να βρεθούν σε έναν κίνδυνο, αλλά είτε λόγω του ότι δεν διαθέτουν μια έξυπνη εφαρμογή, έναν έξυπνο τηλέφωνο, συγγνώμη, είτε ότι δεν έχουν τη γνώση, ρε παιδί μου, για να αξιοποιήσουν την εφαρμογή, αυτόματα δεν είναι κομμάτι τούτης της κοινότητας και άρα βρίσκονται εκτεθειμένες σε κίνδυνο, ενώ θα μπορούσαν να τον μειώσουν. Ναι. Να σου πω, Χριστιανά μου, δεν ξέρω αν το ξαναείπα κιόλας. Εμένα η ιδέα μου, η αρχική ιδέα μου τότε με τη Σάρα και τα λοιπά, δεν ήταν η εφαρμογή. Είχα μια άλλη ιδέα μου, η οποία όμως απαιτεί υπέρογκων ποσών για να γίνει, που μέσα στο όραμα μου όμως θεωρώ ότι θα τα καταφέρω μια στιγμή. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας ή... επειδή... δεν είναι η στιγμή ακόμα. Που ναι. Που όμως να... αγγίζει και αυτό που σου λέω, φαντάζομαι. Ναι, ναι, για αυτό που σου το λέω. Για να μπορεί να βοηθήσει και παιδιά, ανεξάρτητου ηλικίας, μεγάλες γυναίκες, που είναι κάτι πιο εύκολο και ευχρήστο. Ναι, διότι δηλαδή μιλούμε τώρα πέραν του Insavior, μιλούμε για ψηφιακό κράτος, για παράδειγμα. Και πολλές φορές ξεχνούμε ότι ίσως το ψηφιακό κράτος στο οποίο αναφερόμαστε να απευθύνεται στο τέλος της ημέρας μόνο σε όσους έχουν την τεχνολογική γνώση ή έστω και την οικονομική ευχέρεια για να έχουν τέτοιου είδους συσκευές, για να έχουν πρόσβαση. Επομένως, πάντα η έννοια μου εμένα είναι πώς εκπαιδεύεις. Όχι μόνο, θεωρώ ότι μόνο οι μεγαλύτεροι δεν είναι τεχνολογικά εκπαιδευμένοι, αλλά ίσως υπάρχουν και ομάδες ανθρώπων εκεί έξω που έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Άρα γι' αυτό σε ρωτώ, για να μπορεί να γίνει στο μέλλον ίσως ακόμη πιο συμπεριληπτική. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ως εφαρμογή. Ναι. Οι μεγάλες ηλικίες κυρίως... εμείς μεγαλώσαμε με την τεχνολογία και πιο εύκολο να το αντιληφθούμε. Πάρα πολλά δύσκολο για τους ίδιους και όντως δεν είναι κράτος. Μπορεί να είναι κράτος ψηφιακής, πώς το είπες. Το ψηφιακό κράτος. Το ψηφιακό κράτος, αλλά δεν είναι κράτος συμπερίληψης. Βγάζουμε αυτόματα έξω τούτες τις ηλικίες που, και τους ανθρώπους που δεν έχουν. Στην Ελλάδα βλέπω, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, στην Ελλάδα περισσότερο βλέπω ότι αυξημένα περιστατικά βίας σε γυναίκες ηλικιωμένες. Ναι. Ισχύει. Που καταλαβαίνεις ότι
ίσως μια ηλικιωμένη γυναίκα έχει και περιορισμών και στην κίνηση της και στον αντιδράση που το κάνει ακόμη πιο αειδιαστικό το, ναι, το ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί να ασκήσει βία σε τούτα τα άτομα. Ναι, μας στηρίξει κάποιος ο κρατικός θεσμός, κυβερνητικός, μπορούμε φυσικά να υλοποιήσουμε την ιδέα αν έχουμε μεγάλη υπομονή, επιμονή. Και υπομονή μάλλον. Και υπομονή για να τα καταφέρουμε. Απλά θέλουμε στήριξη για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και 25 Νοεμβρίου, ναι, έρχεται κάτι, ετοιμάζεται μια εκδήλωση που είναι η μέρα επίσης, η Διεθνής Μέρα, να πούμε, για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ναι. Άρα πολύ συμβολική εκδήλωση. Θέλω να μας πεις τι είναι, πού είναι, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, στις 25 του μήνα, πολύ σωστά, μέρα Σάββατον, είναι η πρώτη εκδήλωση της InSavior, η πρώτη και διαζώσης εκδήλωση της InSavior, που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας. Είναι δωρεάν και να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, αν γίνεται, γιατί αν δεν ήταν χορηγή, δεν θα ήταν δωρεάν η εκδήλωση, την NetU Consultants, το European University και το Δήμο Λάρνακας, που θα μας παραχωρήσει και την αίθουσα, επειδή θα είναι στον νέο πολυδύναμων πολυχώρων του Δήμου Λάρνακας. Θα είναι από τις 2.30 μέχρι τις 8.30. Είναι δωρεάν κατόπιν προκράτησης θέσης μέχρι τις 11 του μήνα. Έχουμε Google φόρμα που μπορείς να μας βρεις στο Instagram καταρχάς, InSavior App, και εκεί να βρεις τη φόρμα μας που μπορείς να συμπληρώσεις για να έρθεις στο event μας. Έχω να πω ότι θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο event που δεν ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στην Κύπρο. Πες μας λίγο το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είναι όλες οι κοπέλες καλεσμένες, ανεξαρτήτου αν έχουν παρέα ή όχι. Μόλις έρθουν θα σπάσουμε τον πάγο, δηλαδή θα γνωριστούμε όλες για να νιώθουν όλες οι κοπέλες άνετα. Άνετα, μπράβο. Και αρχίζουμε με art therapy, που είναι μια εικαστική, αν θέλει, ψυχοθεραπεία που για κάποιο λόγο δεν αγκαλιάστηκε από την Κύπρο ακόμα, αλλά πραγματικά, παραδείγματος χάρη, μέσω μιας ζωγραφιάς μπορείς να κάνεις κάποιο είδους ψυχοθεραπείας χωρίς να το καταλάβεις. Είναι κάτι πολλά ωραία, δεν είναι απλά τέχνη, είναι κάτι θεραπεύσιμο, κάτι, ναι, με την Αγγέλα Σουκράτους. Μετά θα έχουμε γιόγκα για διαχείριση του στρες μέσω αναπνοές και ασκήσεων με την Ελίνα Ζαϊμίδου από το Yoga in Aroma. Μετά θα έχουμε τη Μαρία Μενίκου, ειδικών ψυχικής υγείας, που θα μιλήσουμε για ένα θέμα που η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση, που είναι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι από εκεί τελειώνουν και αρχίζουν όλα. Να μας μιλήσει η Μαρία και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Μετά θα έρθει η Ράνια Ευρυπίδου, επιζήσαν σεξουαλικής παρενόχλησης. Και ειδικό ψυχικής υγείας τώρα, που θα μας μοιραστεί τη δική της ιστορία και θα μας στείλει μηνύματα. Και τέλος θα κλείσουμε, θα έρθει το Karate Headquarters να μάθουμε self-defense με τρεις απλές κινήσεις για όλες τις γυναίκες, ούτως ώστε όταν φύγουν οι κοπέλες από το event να μην είναι κάτι, είπανε για μην τέλος στο κάμπνο, να είναι κάτι που να μπορούμε να τους το μεταδώσουμε και να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, μη κάκο να τύχει κάτι. Φυσικά στο τέλος έχουμε ποτό, φαγητό και τα λοιπά, δικτύωση. Και ίσως σημαντικό να πω ότι να μην ξεχάνουμε γιατί δημιουργούμε αυτή την εκδήλωση. Όπως είπαμε, είναι προς τιμή, είναι μια μέρα για την εξάλληψη της βίας των γυναικών. Επομένως, θα αφήσουμε όλες μαζί και λευκά μπαλόνια προς τιμή όλων των γυναικών που δεν είναι μαζί μας. Για να θυμηθούμε το σκοπό μας. Ναι. Σας βρίσκουμε στο Instagram και πού αλλού ή αποκλειστικά στο Instagram? Έχουμε Instagram, Facebook, TikTok. Απλά το Instagram είναι η κυρία, το κύριο κανάλι είναι επικοινωνία. Ωραία. Άρα Instagram, InSavior App, βρίσκεται τη φόρμα, τη συμπληρώνετε 25 Νοεμβρίου, μέρα Σάββατο, στο Πολυδύναμο Κέντρο στη Λάρνακα. Η ώρα 2.30 με 8.30. Να πω όμως, επειδή αναφέραμε το πριν ότι οι πιο μεγάλες ηλικίες είναι δύσκολο να συμπληρώσουν φόρμα κτλ. Όποιες κοπέλες δυσκολεύονται μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 99 555 063, ένα μήνυμα με τα ονόματα των γυναικών που θα παρευρεθούν. Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Εξαιρετικό. Ναι. Δικά σου μελλοντικά πλάνα?
Τα μελλοντικά μου πλέον αφορούν την InSavior. Εγώ θέλω, αρχίσαμε κάτι, να το συνεχίσουμε, να πετύχουμε και να προσφέρουμε στην κοινωνία. Να υπάρχει θετικός αντίκτυπος, να αλλάξουμε τη ζωή, έστω και μιας γυναίκας. Έστω και μια γυναίκα να σωθεί, λόγω της InSavior, πετύχαμε το σκόπο μας. Εξαιρετικό. Ναι. Ένα θετικό μήνυμα που θέλεις να αφήσεις σε όσες και σε όσους θα μας δουν ή θα μας ακούσουν? Γενικό που ένα αφορά την InSavior είναι γενικά στην καθημερινότητα σου. Ας πούμε, τούτο που θα ήθελα να πω στον κάθε νέο άνθρωπο ή σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας, φίλου και τα λοιπά, είναι να πιστεύετε πάντα στον εαυτό σας, να μην πιστεύετε ποτέ στον εαυτό σας όταν είσαστε όμως στα κάτω σας. Αυτό είναι το μήνυμα μου. Δημήτρα μου, εγώ τελείωσα από τις ερωτήσεις μου. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα μαζί μου, που μας εξήγησες τι είναι το InSavior app. Να πούμε ότι είναι από το Instant Savior επίσης. Τα άμεσος σωτήρας. Άμεσος σωτήρας. Ναι. Συνέχισε. Έχεις έναν πολύ καλό σκοπό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και πάλι που ήσουν σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο το αφιερώνουμε σε όλες τις γυναίκες που δεν είναι ανάμεσά μας, λόγω του ότι έφυγαν ως θύματα κακοποίησης και βίας. Εμείς ραντεβού στο επόμενο Youth Inspire.